Σε ανοιχτή σύσκεψη, προσκαλεί η Ένωση Γονέων Μαθητών Ιωαννίνων, μετά από αίτημα γονέων και κυδεμόνων των παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται και παρακολουθούν μαθήματα στο Σχολείο Αναπήρων Παιδών στι εγκαταστάσει τη ΕΛΕΠΑΠ ώστε να συζητηθεί το θέμα με τη μετεγκατάσταση στα κτίρια του παλιού Χατζικώστα. Η υπόθεση έχει τραβήξει σε μάκρο, όμω οι εξελίξει των τελευταίων ημερών μετά τι συνεδριάσει του Περιφερειακού και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στου γονεί, όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη Ένωση Γονέων Μαθητών, Τάσο Τόκα. Υποστήριξε ότι δεν αρκούν οι διαβεβαιώσει και οι προφορικέ δεσμεύσει καθώ από την παράταση τη σύμβαση για το έργο προκύπτει ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Τότε όμω θα είναι αμφίβολο, όπω είπε, αν μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει το σχολείο από το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, εμεί παίρνουμε την παράταση ε, τη σύμβαση την της που λέει μέχρι αρχέ Ιουνίου. Και έχουμε ανησυχήσει πολύ περισσότερο για αυτό το ζήτημα γιατί εάν πάει αρχέ ε, Ιουνίου και παραδοθεί το σχολείο, τουλάχιστον τα έργα, το σχολείο αυτό πολύ δύσκολο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει το Σεπτέμβρη. Και εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι συνθήκες της πανδημίας έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στο ίδιο ε, το σχολείο, το ΣΑΠ. Οι γονείς φοβόνται πλέον να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο γιατί υπάρχουν ε, συνθήκες απόλυτου συνωστισμού δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το σχολείο σε αυτές τις συνθήκες. Και είχαμε προτείνει από το Σεπτέμβρη να διεκδικηθούν από το Δήμο δύο-τρεις αίθουσε για να αποσυμφορήσει η κατάσταση από την ΕΛΕΠΑΠ. Ωστόσο αυτό δεν έγινε αποδεκτό πρώτα και από το Δήμο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Και λέμε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε δηλαδή άλλους πέντε μήνες όπου οι γονείς θα έχουν τα παιδιά τους στο, στο σπίτι χωρίς εκπαίδευση, χω, χωρί τίποτα. Σοβαρά ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν στο μεταξύ τα προβλήματα με τη στελέχωση των ειδικών σχολείων, παρά τι δεσμεύσει ότι αυτά θα έχουν επιληθεί με την έναρξη τη σχολική χρονιά ή λίγο αργότερα, αφού πρώτα διαπιστωθούν τα κενά. Έχουμε δυσλειτουργία. Παρακαλάμε λοιπόν να μα στείλουν μία φυσικοθεραπεύτρια, γιατί έχουμε παιδιά με πολύ σοβαρέ παθήσει και πρέπει να κάνουν φυσικοθεραπείε. Και φυσικά μία κοινωνική φροντίστρια, γιατί. Έχει εξοδοθεί το προσωπικό του, του σχολείου. Έχουμε δύο φροντίστριες για 26 παιδιά και είναι αδύνατο να διαχειριστεί μέσα σε ένα ωράριο από τις 8 μέχρι τις 4 με αυτό το, το προσωπικό. Οι φροντίστριες έχουν σχέση με την αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών. Φαγητό, τουαλέτα και όλα αυτά. Είναι αδύνατο με τέτοιο πληθυσμό ε, να γίνει αυτό. Έχει διαβιβαστεί από ό,τι μα λέει η διεύθυνση πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ πέρα το αίτημα στο Υπουργείο Παιδεία. Το αναφέραμε στο Γενικό Γραμματέα. Όμω πουθενά δεν, δεν έρχεται προσωπικό. Επιπλέον προκύπτουν νέα ζητήματα. Αρρωσταίνουν οι εκπαιδευτικοί και δεν αναπληρώνονται.